Εμένα μας Κυρίου, Κυρίου Νεκταρίου, τον οποίο και ευχαριστούμε από καρδίας. Δεν ήταν στο πρόγραμμά μας αυτές εδώ οι εκδηλώσεις της σημερινής ημέρας και ας λέγουν κάποιοι αγαπητοί μου άνθρωποι ότι σχεδιάζω μακροχρόνια, τώρα πιστεύω θα τους έχω ευχάριστα εκπλήξει. Η πρωτοβουλία και η έμπνευση αυτών των εκδηλώσεων προς τιμήν του Αηδήμου, πρώτου κυβερνήτου, του νεοσυστάτου ελληνικού κράτους και μαρτυρικός τελειοθέντος στον Άθλιο, στην πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους μας και μπροστά στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, η πρωτοβουλία λέγω και η έμπνευση ήταν της κυρίας Στεφανίδου Δέσποινας από την όμορφη Χαλκιδική, η οποία πολύ καλά γνωρίζετε γιατί μοιάζει με το αγιώνυμο όρος του Άθ. Η κυρία Στεφανίδου είναι ένας άνθρωπος έξοχος. Ο Θεός της έχει χαρίσει έναν καλό σύζυγο και 5 ευλογημένα τεκνία. Και παρόλα τα αυτά, βοήθησε τα μέγιστα για την πραγμάτωση των σημερινών εκδηλώσεων. Είναι ένας δραστήριος άνθρωπος, έχει συστήσει και έναν σύλλογο, τον οποίο διευθύνει εκεί εις τα μέρη της, αλλά προπάντων είναι ένας πιστός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για τα κοινά της πατρίδος μας, για τα εθνικά μας θέματα και για την πίστη του Χριστού μας. Και αξίζει συγχαρητηρίων, προσωπικά την ευχαριστώ για την πρωτοβουλία της αυτή. Εμείς αμέσως την αποδεχθήκαμε, την υιοθετήσαμε από καρδίας με μία απλή επιφύλαξη καταρχήν, διότι έπρεπε να ζητήσω και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου του Πλημμυνάρχη μας, ο οποίος από καρδίας μας την έδωσε και τον ευχαριστούμε για αυτή την ευλογία του. Γιατί πάντοτε πρέπει να κινούμεθα μέσα στην Εκκλησία μας και με την ευλογία των κατωτόπους επισκόπων. Πρωτοβουλία της κυρίας Στεφανίδου ήταν και το θέμα της σημερινής ομιλίας και η επιλογή του ομιλητού. Ο ομιλητής μας κεντρικός σήμερα είναι ο αγαπητός σε Χριστό αδελφός μας, κύριος Μαλκίδης Θεοφάνης από την Αλεξανδρούπολη. Είναι διδάκτορ κοινωνικών και πολιτικών επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει μια ευλογημένη οικογένεια και πάνω απ' όλα είναι ένας υπέροχος άνθρωπος με πολύ έργο θαυμαστό, με πνεύμα θυσιαστικό, με πνεύμα αυταπανήσεως, κλείνει στην καρδιά του και αυτός Χριστό και πατρίδα. Και τα καταγγέλια αυτά όπου τον καλούν. Έτσι και εμείς σήμερα τελικά τον καλωσορίζουμε, εκφράζουμε τη μεγάλη μας χαρά που είναι εδώ και θα τον ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον, με πολύ προσοχή. Ο Θεός ευχές και τους ευεσμετά του Πλημμυνάρχου μας να τον ευλογεί και αυτόν και τη διακονία του την οποία επιτελεί στην Εκκλησία μας και στην πατρίδα μας. Το θέμα είναι για τον
αείδημο κυβερνήτη μας, τον Ιωάννη τον Καρποδίστριο. Ένα πρόσωπο ανεπανάληπτο, μοναδικό, ένας ηγέτης υποδειγματικός. Του οφείλουμε πολλά. Μέσα σε 3-4 χρόνια έκανε έργο που δεν κάνουν άλλοι σε πολλά χρόνια. Γι' αυτό πρέπει διαχρονικά να τον θυμούμεθα και να τον παρακαλούμε από εκεί να πρεσβεύει, να διαρκώς να έχουμε ανθρώπους, να έχουμε ηγέτες με φρόνημα εκκλησιαστικό, με αγάπη στον Χριστό μας. Και ο ίδιος είχε μέσα του, στην καρδιά του, σφιχτά, έκλεινε το Χριστό μας και την πατρίδα μας. Το Χριστό μας και την πατρίδα μας. Και αξιώθηκε να έχει μαρτυρικό τέλος μπροστά πρώτων πυλών του Ιερού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνος. Είχε μαρτυρικό τέλος. Τελικά οι άνθρωποι αληθινοί, οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι της προσφοράς και της αυταπαρνήσεως έχουν μαρτυρικό τέλος. Σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού μας, οι εμέ διώξαν και οι μας διώξουσιν. Γι' αυτό κι εγώ οφειλετικά και από καρδίας αποδέχτηκα την πρόταση να έχουμε τις σημερινές εκδηλώσεις προς τιμή του. Ξεκινήσαμε με τη Θεία Λειτουργία, ετελέσαμε και μνημόσυνο εις μνήμη του. Τώρα θα ακούσουμε και την ομιλία από τον αγαπητό μας κύριο Μαλκίδη και μετά το πέρας της ομιλίας στην πλατεία του Σταυρού, εκεί θα μας παρουσιάσουν αδελφοί μας από το παράρτημα Κουτσοποδίου του Λυκείου Ελληνίδων Αργολίδος, Άργους, θα μας παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς και εκεί θα τελειώσουμε τις σημερινές εκδηλώσεις. Ευχαριστώ το σεβασμό το οποίο μας τιμά με την παρουσία του. Τώρα μου είπε ότι δεν αισθάνεται και τόσο καλά, είναι ο καιρός δύσκολος και θέλει προσοχή. Τον ευχαριστούμε πάντως που μας ευλογεί με την παρουσία του. Ο Θεός να του χαρίζει έτη πολλά, γεμάτα υγεία, δύναμη, χάρη Θεού να μας επιμένει. Ευχαριστώ τον πατέρα Δημήτριο, εκπροσωπεί και αυτός το ιερατείο της Ιεράς Μητροπόλεως μας, ο Θεός τον έχει καλά και όλους εσάς αδελφοί μου που με την παρουσία σας τιμάτε τις σημερινές εκδηλώσεις. Εγώ τελειώνοντας θα ήθελα να παρακαλέσω, να ευχηθούμε όλοι μας προς τον Κύριο να μας χαρίζει πραγματικούς ηγέτες που να έχουν πίστη στο Θεό και αγάπη στην πατρίδα. Τώρα θα παρακαλέσω την κυρία Στεφανίδου Δέσποινα να ανέβει στο βήμα για να μας προλογίσει την σημερινή εκδήλωση, την παρούσα εκδήλωση και να μας παρουσιάσει τον αγαπητό ομιλητή μας, τον κύριο Μαλκίδη.